στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαρά για μας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Γραμματέα, καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία. Χαρά, καλημέρα σας. Και καλή επιτυχία στη σημερινή σας συγκέντρωση και στις εκλογές. Το πρώτο ερώτημα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι έχει κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Ό,τι αφορά το ΚΚΕ, αυτό που έχω να πω είναι ότι όσοι προβληματίζονται ακόμη ή ταλαντεύονται από παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, από ψηφοφόρους άλλων κομμάτων, αγνούς πατριώτες, τίμιους δημοκράτες, αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους, θα ήθελα να τους πω ότι να κάνουν το βήμα τώρα, να το αποφασίσουν, γιατί αυτή η εκλογική μάχη είναι κρίσιμη, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις ευρωεκλογές ή τις δημοτικές και περιφερειακές, είναι εθνικές εκλογές και βέβαια απέναντι σε μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση έχει μεγάλη σημασία να είναι δυνατός ο λαός και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, με δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά λέμε όσους ακόμα το σκέφτονται να κάνουν το βήμα. Δεν αναφέρουμε στους σταθερούς μόνο ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Λέω για να κάνουμε πραγματικά μια μεγάλη διαφορά. Ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται ότι είναι παγιωμένη η διαφορά σε μεγάλα ποσοστά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, δηλαδή προηγείται η Νέα Δημοκρατία, αυτά βλέπουμε και αυτά τα βλέπουν όλα τα πολιτικά κόμματα και περπατώντας το δρόμο και συζητώντας με τους συμπατριώτες μας, αλλά φυσικά και δημοσκοπικά φαίνονται αυτά. Και άρα λοιπόν το ζήτημα, κύριε Σκουρή, σήμερα δεν είναι, και το δίλημα το πραγματικό δεν είναι ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι δηλαδή 14, 12, 10, 9, 8 μονάδες η διαφορά, γιατί δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Το πραγματικό δίλημα είναι πραγματικά πόσο δυνατός ήταν ο λαός στις 8 του Ιουλίου, μετά τις 7 την κρίσιμη αυτή ψήφο, πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ ώστε να μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα των νέων αντιλαϊκών μέτρων. Γιατί ξέρουμε ότι η πολιτική αυτή που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή σε όλους τους τόνους τις τελευταίες μέρες μιλάει για τον κίνδυνο της μνημονιακής παλινόρθωσης αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, όμως φαίνεται να ξεχνάει ότι τα μνημόνια και οι αντιλαϊκοί νόμοι δεν έφυγαν ποτέ. Δεν έφυγαν ούτε τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και στις προτάσεις ή αυτά που έχει υπογράψει για τα επόμενα χρόνια με τους εταίρους έχουν φύγει. Σε περίπτωση... Η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα επέκτηνε όλα αυτά, τα μονιμοποίησε και έχει στρώσει το έδαφος μια χαρά για την επόμενη κυβέρνηση. Σε περίπτωση τώρα που επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση, εκτιμάτε ότι θα είναι μια αντιπολίτευση αριστερή, μια αντιπολίτευση πώς να το πω, αποτελεσματική απέναντι στην νέα κυβέρνηση? Μα είναι αστείο κανείς να το σκεφτεί. Δεν το πιστεύει κανείς, ούτε τα μικρά παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ξέπλυνε όλη την αντιδραστική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είχαν κυβερνήσει πριν, συνεχίζοντας από εκεί που αυτοί σταμάτησαν. Δεν ξεμπέρδεψε ούτε με το παλιό, ούτε με την αντίδραση, ούτε με τη συντήρηση, αλλά αντίθετα είδαμε να το ανασταίνει αυτό το παλιό. Διέσυρε, ξεπουπούλιασε πραγματικά ιδανικά αξίες αριστερές, γιατί εμφανίζονταν αριστερός στα λόγια και γι' αυτό ήταν και πιο και είναι πιο επικίνδυνος για το λαό μας, ενώ έπρατε δεξιά. Ασκούσε δεξιά πολιτική δηλαδή και μιλούσε δήθεν αριστερά, στρογγυλεύοντας τα πράγματα. Εμφάνισε ως μονόδρομο, για παράδειγμα, την πολιτική των μνημονίων διαρκείας. Έγινε το καλύτερο παιδί του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό έσπηρε τόσο μεγάλη απογοήτευση και έστειλε 1.000.000 εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους πίσω στη δεξιά, πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Και για να μην πω τώρα ότι ήδη στα ψηφοδέλτιά του φιγουράρουν γνωστά στελέχη, πρώην υπουργοί, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη του βαθέως ΠΑΣΟΚ, που είχαν διακριθεί όλοι αυτοί
σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Γραμματέα, μια αυτοδυναμία Μητσοτάκη, τι θα σηματοδοτεί? Ό,τι και μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ Κινάλ ή όποιον άλλον πρόθυμων εταίρων. Θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή και τη συνέχιση των εφαρμοστικών νόμων των τριών μνημονίων. Θα σηματοδοτήσει μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που όλοι τους αποδέχονται, ματωμένα πλεονάσματα με επιβάρυνση παραπέρα του λαού, των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μεσαίων στρωμάτων μέχρι το 2060 και βεβαίως υλοποίηση όλων των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είναι η παραπέρα αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ελαστικοποίηση ωραρίων, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, νέες ιδιωτικοποιήσεις, νέους πληστηριασμούς κλπ. Όλες δηλαδή τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που περιέχει μόνο δωράκια, παροχές και φοροελαφρύνσεις για τους λίγους και βεβαίως ξεζούμισμα του ελληνικού λαού. Χώρια τις επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και που φέρουν μεγάλους κινδύνους στο Αιγαίο και την Κύπρο και που βεβαίως θα συνεχίσει και η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ καλά, ολοκληρώνοντας τη βρώμικη δουλειά. Η Χαριλάου Τρικούπη τώρα ζητάει ψήφο στο κίνημα αλλαγής, μεταξύ άλλων για να φτιαχτεί μια τέτοια, να συγκροτηθεί μια τέτοια πλειοψηφία η οποία θα καταργήσει την απλή αναλογική. Ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού. Τώρα το Κινάλ Πασόκ είναι ήδη έτοιμο συμπλήρωμα σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το έχουν πει σε όλους τους τόνους, άσχετα αν τις τελευταίες μέρες, επειδή φαίνεται στην κυρία Γεννηματά, της είπαν η σύμβουλή της να μην το πολύ λέει αυτό, γιατί αντιδράει ο λαϊκός κόσμος του Πασόκ. Αλλά όμως ο ίδιος ο λαϊκός κόσμος του Πασόκ, του Κινάλ, βλέπει ότι αυτό το κόμμα δηλώνει διαθέσιμο να στηρίξει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και βλέπει επίσης ότι μισά στελέχη του Κινάλ αληθορίζουν προς τη Νέα Δημοκρατία, τα άλλα μισά προς το ΣΥΡΙΖΑ και στη μια και στην άλλη περίπτωση βέβαια αυτό το κόμμα είναι στήριγμα αντιλαϊκών αποφάσεων και νόμων και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ελλάδα. Και βεβαίως είναι πρόθυμη να συμφωνήσει στην κατάργηση της απλής αναλογικής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτό άλλωστε ταυτίζονται. Τώρα δεν θα σας ρωτήσω, πλαγείτε, αλλά δεν θα σας ρωτήσω για τον Γιάννη Βαρουφάκη, όχι, το έχουν ρωτήσει. Θα σας ρωτήσω όμως πραγματικά για την ανάπτυξη. Τι να πούμε για αυτόν. Είναι γνωστή περίπτωση καιροσκόπου σε όλα τα ζητήματα. Τη μια λέει το ένα, την άλλη το άλλο. Τη μια κάνει το ένα, την άλλη το άλλο. Δεν είναι ούτε πρόσωπο, ούτε κόμμα που μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος, τίμιος, έντιμος άνθρωπος να έχει καμιά εμπιστοσύνη. Είναι η πιο χαμένη στην ουσία ψήφος και είναι μάλιστα και επικίνδυνη συστημική. Παρότι έλεγε ότι θα σας ενισχύει ένα δεκανίκη, γιατί τον γνωρίσαμε κιόλα. Ψήφισε γι' αυτό στο τρίτο μνημόνιο. Εδώ παρεπιπτόντως μας είχε πει μεταξύ άλλων για το τρίτο μνημόνιο, απάντησε ο κύριος Πασακυριάκος και από τη συχνότητα του σταθμού μας. Είχε πει όμως ότι αν δεν ήταν το ΜέΡΑ25 σε αυτές τις εκλογές θα ψήφιζε ΚΚΕ. Είναι γνωστό τι λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Γι' αυτό λέω δεν μπορεί να το έχει, δεν το έχει κανείς εμπιστοσύνη. Εμένα μου έλεγε για παράδειγμα κατά την ορκομοσία στη Βουλή το 2015 ότι ψήφισε και το 2015 το ΚΚΕ και του λέω καλά δεν ψήφισε ούτε τον εαυτό σου, λοιπόν, και γέλαγε. Δηλαδή δεν είναι πρόκειται για φεδρό πρόσωπο αν δεν πρόκειται, όπως ξαναείπα, για επικίνδυνη συστημική ψήφο. Είναι άλλωστε γνωστό ότι είναι άνθρωπος του Σόρος κλπ. Όπως είπα, δεν θα σας ρωτήσω για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Θα σας ρωτήσω όμως για αυτό το συμβιβασμό στη Σύνοδο Κορυφής. Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας, η Ούρσουλα φον Ντερλάιεν για διάδοχος του Γιουνκέρ και η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ κατευθείαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι που θα ξεφορτωνόμασταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λες και η κυρία Λαγκάρντ θα ασκήσει η ίδια πολιτική αντιδραστική, αντιλαϊκή ενάντια στο λαό της Ελλάδας και τους λαούς της υπόλοιπης Ευρώπης αν πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί να είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι για γέλια και για κλάματα μαζί όλη αυτή η κοροϊδία που επιβάλλουν στον ελληνικό λαό λέγοντάς του ότι δήθεν αν είναι μια γυναίκα ή αν είναι μια
ξέρω εγώ, ενός από τα δύο βασικά κόμματα, σχηματισμούς και ρεύματα, είτε το σοσιαλδημοκρατικό είτε το φιλελεύθερο στην Ευρώπη, θα ασκήσουν φιλολαϊκές πολιτικές. Όλοι τους, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι, κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί, ακροδεξιοί ή στο όνομα αριστεροί, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρώπης, παίζουν το ρόλο των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Είναι υπάλληλοι των μονοπωλιακών ομίλων της Ευρώπης. Και μια τελευταία ερώτηση, τώρα δεν την είχαμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, αλλά επειδή όλο και φορτώνουν τα σύννεφα στο Αιγαίο και κυρίως στην Μέση Ανατολή, η εκτίμησή σας ότι μπορεί να οδηγηθούμε ακόμα και σε πόλεμο, εκτιμάται ότι ενισχύεται ή αποδυναμώνεται? Κοιτάξτε, δεν έχουν σταματήσει οι κίνδυνοι μιας πολεμικής εμπλοκής. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε από κάποιο ατύχημα. Είδατε προχτές τι έγινε, που ένας πύραυλος έπεσε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Θα μπορούσε να πέσει και πιο δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα μπορούσε να πέσει σε χωριό και όχι σε... Και καταλαβαίνετε, δηλαδή, ας πούμε, πάντα από ένα ατύχημα μπορεί να ξεκινήσει στρατιωτική πολεμική εμπλοκή και να πληρώσουν με το αίμα τους οι λαοί και η νεολαία μας. Άρα ισχύει ένα τέτοιο ζήτημα, εκτός από ένα σχεδιασμό που αν υπάρξει και είναι μέσα στα πιθανά σενάρια για το επόμενο διάστημα. Από αυτή τη σκοπιά εμείς λέμε και έχουμε προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να παίζει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή όποια είναι, λοιπόν, να παίζει το ρόλο του στρουθοκάμιλου, να κρύβει το κεφάλι της στην άμμο όπως ο στρουθοκάμιλος και να μην εφησυχάζει και να εφησυχάζει έτσι τον ελληνικό λαό. Πρέπει να ετοιμάζεται ο ελληνικός λαός για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Πρέπει να οργανωθεί με σχέδιο η αντίσταση σε αυτή την πολιτική που δεν δίνει ασφάλεια, ειρήνη και φιλία ανάμεσα στους λαούς. Και βεβαίως αυτά πάνε μία κρύο, μία ζέστη, μία καρότο, μία μαστίγιο. Απ' τη μια έχουμε μέτρα υποτίθεται οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συνεργασίες και διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για business, για εμπορικές ανταλλαγές, για επενδύσεις, για πολιτιστικές και άλλες ανταλλαγές, και απ' την άλλη έχουμε το Γιαβούζ, έχουμε τον Πορθητή, έχουμε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, συνεχείς αμφισβητήσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για να αναπτύξει αυτό το ζωτικό χώρο που θεωρεί απαραίτητο η Τουρκία, η οποία όμως δεν είναι δικαίωμά της, ούτε είναι συμβατή με το υπάρχον τέλος πάντων διεθνές δίκαιο, παραβιάζοντας και αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είτε της Κύπρου και κάνοντας τους κινδύνους αυτούς που αναφέρατε πριν ακόμα πιο έντονους για το επόμενο διάστημα. Είναι άλλο η ψυχραιμία και άλλο ο εφησυχασμός. Είναι άλλο οι λεονταρισμοί και άλλο η στεναρή αντίσταση και η καθαρή στρατηγική αντιμετώπισης και απόκρουσης τέτοιων κινδύνων και παραβίασης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γραμματέα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά έχω εντολή από τη Χριστίνα στο τέταρτο να σας αποδεσμεύσω, γιατί έχετε πολλή δουλειά και να διεκδικήσω επαφή. Για τα κουβούλου. Ναι. Εντάξει, είναι τώρα τελευταίες μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα προβλήματα όλα αυτά θα είναι εδώ και τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τη Δευτέρα ετοιμάζουν Eurogroup. Για να στείλει το σωστό μήνυμα, λέει. Στην Ελλάδα. Το σωστό μήνυμα. Λοιπόν, γραμματέα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στη συγκέντρωση και στις εκλογές. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.